Πολλοί από εμάς, μαζί και εγώ στο παρελθόν, θεωρούσαμε ότι οι ευρωβουλευτές είναι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν το νομοθετικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι εσφαλμένο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή η οποία εισάγει τα νομοθετικά σχέδια. Αυτή είναι η οποία νομοθετεί στην ουσία. Ο νομοθέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τους σε εισαγωγικά διορισμένους της κάθε κυβέρνησης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τους Ευρωβουλευτές μπορεί να πει ναι ή όχι. Δεν μπορεί να τροποποιήσει. Ψηφίζω ή δεν ψηφίζω. Ψηφίζω δεν ψηφίζω. Δεν τροποποιεί νόμο. Δεν μπορεί να τροποποιήσει νόμο. Άρα μάλιστα, βλέπουμε ότι αν κάτι δεν περάσει, πάλι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους υπουργούς και το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είναι η αρχηγή των κρατών μελών, προσέξτε τώρα, άλλο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, άλλο το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλιστα, και άλλο το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι τρία διαφορετικά κομμάτια. Αυτό θεωρώ ότι δεν το γνωρίζει η πλειοψηφία των Ελλήνων, δεν το γνωρίζει ότι υπάρχει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ή αν το γνωρίζει δεν ξέρει την αρμοδιότητα. Έτσι ακριβώς. Που υπάρχει. Στην ουσία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είναι αρχηγή των κρατών μελών χαράζει την εξωτερική πολιτική. Είναι αυτό το οποίο δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την νομοθεσία. Αυτό καθορίζει τι ακριβώς θα συμβεί. Κάνει τις προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα διοίκησης και εξωτερικής πολιτικής σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι αυτό το οποίο συζητεί και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταθέτει, κατεβάζει τα νομοσχέδια και εκεί οι υπουργοί των κρατών μελών που είναι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ευρωβουλευτές είναι αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν ή καταψηφίζουν. Κυρώνουν ένα νόμο.